Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την καλλιέργεια της σελινόριζας. Η σελινόριζα είναι ποικιλία σέλινου και όπως όλες οι ποικιλίες του σέλινου είναι και αυτή διαιτές φυτό. Πρακτικά σημαίνει ότι αν θέλουμε να κρατήσουμε σπόρο για να συνεχίσουμε την καλλιέργειά μας πρέπει να περιμένουμε το δεύτερο χρόνο. Καλλιεργείται για τη ρίζα του. Αυτή είναι η ρίζα του σέλινου. Εδώ έχουμε μία ρίζα, η οποία έχει διάμετρο γύρω στα 12 εκατοστά και έχουμε και εδώ πιο μικρές ρίζες μαζί με τα φύλλα. Τώρα, η διαφορά της σελινόριζας με τις άλλες ποικιλίες του σέλινου είναι ότι έχουμε χοντρή ρίζα και λιγότερα φύλλα, ενώ οι άλλες οι ποικιλίες κάνουν πιο πλούσιο φύλλωμα και λεπτή ρίζα. Δεν είναι τόσο χοντρή η ρίζα του. Καλλιεργείται στην ύπαιθρο αλλά και σε γλάστρες. Η εποχή της καλλιέργειας είναι από αρχές της άνοιξης μέχρι το τέλος της άνοιξης και τέλος καλοκαιριού μέχρι μέσα φθινοπόρου, ανάλογα βέβαια και με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Ιδανικό pH εδάφους είναι 6 με 7. Καλλιέργεια σε γλάστρα. Αν θέλουμε να καλλιεργήσουμε σε γλάστρα, επιλέγουμε γλάστρες και ζαρντινιέρες με διάμετρο και βάθος 30 με 40 εκατοστά. Εποχή σποράς. Αυτός είναι ο σπόρος του σέλινου, είναι πολύ λεπτός. Εποχή σποράς από Φεβρουάριο μέχρι τέλος Απριλίου και από Αύγουστο μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Το βάθος σποράς είναι μισό εκατοστό. Δηλαδή πολύ επιφανειακά ρίχνουμε το σπόρο και πάνω ρίχνουμε λίγο χώμα ίσα ίσα για να σκεπαστεί. Η βλάστηση των σπόρων όταν κάνουμε σπορείο, μπορούμε να κάνουμε είτε σπορείο να το σπείρουμε κατευθείαν στο χώμα. Όταν κάνουμε σπόριο, η βλάστηση των σπόρων διαρκεί 15 με 20 μέρες και στη θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου. Η σπορά στο έδαφος πρέπει να γίνεται μετά το τέλος των παγετών. Το αρέωμα των φυτών γίνεται όταν τα φυτά μας έχουν 4 έως 6 φύλλα και τα φυτά μας είναι έτοιμα για μεταφύτευση όταν έχουν ύψος τουλάχιστον 10 εκατοστά, έχουν σχηματίσει στιβαρό κορμό. Η ρίζα έχει γεμίσει καλά μέσα στη γλάστρα και οι θερμοκρασίες είναι ιδανικές και δεν υπάρχει κίνδυνος από τον παγετό. Οι θερμοκρασίες πρέπει να είναι τη νύχτα μεγαλύτερα από 5 βαθμούς και την ημέρα μεγαλύτερα από 13 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, συγκομιδή. Κάνουμε 90 έως 100 μέρες μετά τη μεταφύτευση και 150 έως 200 ημέρες μετά τη σπορά. Οι αποστάσεις μεταφύτευσης πρέπει να είναι 50 εκατοστά μεταξύ των γραμμών και 25 εκατοστά μεταξύ των φυτών. Να πούμε και για τη συγκαλλιέργεια. Η σελινόριζα μπορεί να καλλιεργηθεί μαζί με κουνουπίδι, σχοινόπρασο, κόλιανδρο, σκόρδο, μαρούλι, σπανάκι, φασόλια, πράσο και ντομάτα. Η καλλιέργεια της σελινόριζας χρειάζεται αρκετό νερό. Αν αναλογιστούμε ότι το άγριο σέλινο φυτρώνει σε περιοχές όπου είναι ελώδεις, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι χρειάζεται αρκετό νερό, αρκετό πότισμα, αλλά το έδαφος να έχει καλή αποστράγγιση. Αυτά είχα να σας πω για τη σελινόριζα. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και τα λέμε πάλι σε ένα καινούριο βίντεο με μια άλλη καλλιέργεια. Γεια σας!